προς τον κύριο Δήμαρχο Σερών. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, σας υποβάλλω την παρέτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και σας δηλώνω ότι θα παραμείνω στη θέση μου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου. Αυτή είναι μια λυτή ανακοίνωση που αποδέχομαι ουσιαστικά την πρόταση του Δημάρχου για αντικατάστασή μου. Με τα παραπάνω λόγια, σήμερα ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Κώστας Χασαπίδης ανακοίνωσε την παρέτησή του από την θέση του Προέδρου. Η απόφαση αυτή του κυρίου Χασαπίδη επήλθε μετά την απόφαση του Δημάρχου για σαρωτικές αλλαγές ακόμη και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Έκπληξη προκάλεσε παράλληλα στον κύριο Χασαπίδη η απόφαση του Δημάρχου, καθώς όπως τόνισε, δεν αλλάζουν οι πρόεδροι των επιχειρήσεων. Ο ίδιος τόνισε πως δεν χορεύει ωστόσο από τη χαρά του που ο Δήμαρχος προχώρησε σε αυτή του την απόφαση. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν αλλάζουν οι πρόεδροι. Αυτό είναι έτσι όπως το περιγράφεται. Εκ του νόμου και με την απόφαση την προηγούμενη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, η θητεία μου είχε οριστεί ως πενταετής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτική μου συγκρότηση και η οριμότητά μου τώρα στο τέλος της πολιτικής μου, όποιας πολιτικής μου καριέρας, δεν μου επιτρέπει να είμαι εμπόδιο στις επιδιώξεις του Δημάρχου, ο οποίος έχει τη μεγάλη εικόνα. Δεν χορεύω και από τη χαρά μου που αποχωρώ, αλλά θα ήταν μεγαλύτερο το κακό αν παρέμενα στη θέση μου και στυλωνό μου στην καρέκλα. Μεγαλύτερο το κακό για μένα προσωπικά, για τη δημοτική παράταξη και κυρίως κατ' επέκταση και για τους δημότες της πόλης. Μάλιστα, ο κ. Χασαπίδης παράλληλα εξηγεί πως δεν έκανε καμία απολύτως κουβέντα με τον Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη για το αν θα παραμείνει ή όχι, γιατί όπως τονίζει πίστευε ότι θα παραμείνει στη θέση του. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Σερών, όπως αποκαλύπτει ο κ. Χασαπίδης, του είχε προτείνει και άλλες θέσεις. Αλλά δεν κάναμε κουβέντα και δεν έκανα κουβέντα με τον Δήμαρχο, εκτός του ότι δεν μου το ζήτησε και ο ίδιος. Γιατί ήμουν πεπισμένος ότι θα παραμείνω στη θέση μου. Με πρότεινε άλλες θέσεις και τον είπα, Δήμαρχε, εγώ έχω αποφασίσει από τα Χριστούγεννα και μετά να αποχωρήσω από θέση ευθύνης, όποια και να ήταν. Τέλος, ο κ. Χασαπίδης προχώρησε και σε ένα σύντομο απολογισμό των δράσεών του. Πήραμε αποφάσεις χωρίς να υπολογίσουμε πολιτικό κόστος, γιατί στόχος μας ήταν η βιωσιμότητα της επιχείρησης κατά κύριο λόγο και η κοινωνική δικαιοσύνη που έπρεπε να ισχύει για όλη την περιοχή που καλύπτει η ΔΕΙΑΣ. Σε ό,τι έχει σχέση με το τιμολόγιο εννοώ. Πήραμε την απόφαση για αύξηση της τιμής του νερού κυρίως στα χωριά, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν κοινωνικά άδικο άνθρωποι για τις ίδιες υπηρεσίες να πληρώνουν διαφορετικά τιμολόγια στη ΔΕΙΑΣ. Επί των ημερών μας ολοκληρώθηκε μάλλον και τα δύο μεγάλα αποχετευτικά έργα που ξεκίνησαν από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Επί των ημερών μας πήραμε μια γενναία απόφαση να τοποθετήσουμε υδρόμετρα σε όλους τους δημόσιους χώρους και να υποχρεωθεί και ο Δήμος να πληρώνει το νερό που καταναλώνει.